Δες την πίμπα το σκυλάκι, το σκυλάκι το μικρό, που έχει κόκκινες βουλίτσες και πολύ πολύ ζωηρό. Όλη την ημέρα τρέχει στα λιβάδια που είναι κοντά. Της αρέσει να γαυγίζει και να μας χαμογελά. Επιτέλους ήρθε το χιόνι, παιδιά! Περάστε! Τι κάνεις, Έλκυθρο? Έξω έχει χιόνι. Θες να πάμε μια ωραία βόλτα? Είσαι μόνη σου? Ναι. Τότε δεν γίνεται. Είμαι Έλκυθρο δύο θέσεων. Πάω να βρω ένα φίλο. Γεια σου. Δεν είναι κανείς εδώ γύρω. Υπομονή. Θα φτιάξω ένα χιονάνθρωπο. Να τα μάτια. Η μύτη. Χρειάζομαι κάτι για να φτιάξω το στόμα. Ποιος το έκανε αυτό? Εγώ. Είσαι ειλικρινής τύπος εσύ. Ναι, λέω πάντα την αλήθεια. Μ' αρέσει. Θες να έρθεις μαζί μου στο Έλκυθρο? Ναι. Είστε έτοιμοι? Πάμε. Φοβάστε λιγάκι, ε! Καθόλου! Κοίτα, χωρίς χέρια! Ω! Είσαι καλά? Έτσι νομίζω, Πίμπα. Είναι ώρα να πάμε σπίτι να ξεκουραστούμε. Ωραία ζέστη. Πίμπα, τι κάνεις πάνω στο τραπέζι? Κοιμάμαι γιατί νιστάζω πολύ. Όμως εγώ διψάω. Θα πιω λίγη πορτοκαλάδα. Ναι, αλλά μην κάνεις φασαρία γιατί θα ξυπνήσεις τον Πεπίνο. Ποιος είναι ο Πεπίνο? Περίμενε. Είναι αυτός. Και τι κάνει εκεί μέσα? Δεν του αρέσει καθόλου η ζέστη, ξέρεις. Δες την Πίμπα το σκυλάκι, το σκυλάκι το μικρό, που έχει κόκκινες βουλίτσες και πολύ πολύ ζωηρό. Όλη την ημέρα τρέχει στα λιβάδια που είναι κοντά. Της αρέσει να γαυγίζει και να μας χαμογελά. Και
Και τώρα η Πίμπα σας κρατά σε τροφιά με τα βιβλία της. Μια βαρκάδα στα αστέρια. Και η Πίμπα και το άλογο που πετάει. Αλλά και τις υπέροχες χρωμοσελίδες. Και τα αυτοκολλητάκια της. Μαζί και τα 4 απίθανα DVD της σειράς «Ένα χαρούμενο σκυλάκι». Ταξίδι στον κόσμο της χαράς, στον κόσμο της φαντασίας και μια μέρα με εκπλήξεις.